Ο Θεός είναι αγαθός και απαθής και αμετάβλητος, μας λέγει ο Άγιος Μέγας Αντώνιος στις παρενέσεις του περί ήθους ανθρώπων και Χριστής πολιτείας, οι οποίες βρίσκονται στην Φιλοκαλία και μάλιστα είναι το πρώτο βιβλίο της Φιλοκαλίας. Μας λέει λοιπόν στην 150η παρένεσή του ο Μέγας Αντώνιος, ομιλώντας μας περί του Θεού: «Ο Θεός είναι αγαθός και απαθής και αμετάβλητος, δηλαδή είναι πάντοτε καλός και χωρίς κανένα πάθος και ποτέ δεν μεταβάλλεται, δηλαδή ούτε χαίρεται, ούτε οργίζεται, ούτε αλλάζει διαθέσεις». Είναι πλανεμένη η αντίληψη αυτή της αιρετικής δύσεως, ότι ο Θεός έχει πάθη, μεταβάλλεται και αν είναι ο άνθρωπος καλός, τον αγαπά, αν δεν είναι καλός, δεν τον αγαπά. Ο Θεός μας αγαπά όλους και πάντοτε. Αλλά φαίνεται σε μας να οργίζεται, διότι εμείς απομακρυνόμαστε από Αυτόν και εμποδίζουμε τη Θεία Βοήθεια να φτάσει έως εμάς. Εάν κάποιος, λέει ο Άγιος Αντώνιος, θεωρεί εύλογο και αληθινό ότι ο Θεός δεν μεταβάλλεται, απορεί όμως πώς μεν χαίρεται με τους αγαθούς ενώ αποστρέφεται τους κακούς και πώς οργίζεται με αυτούς που αμαρτάνουν ενώ γίνεται σπλαχνικός όταν το λατρεύουν. Πρέπει να το υποθεί, πρέπει να το απαντήσουμε ότι ούτε χαίρεται ο Θεός, ούτε οργίζεται. Διότι το να χαίρεται και να λυπάται κανείς είναι πάθος, είναι δηλαδή μια αλλίωση. Ούτε με δώρα υπηρετείται ο Θεός, διότι τότε θα είναι κάτω από την ειδονή, από την ευχαρίστηση. Δεν μπορεί να τεθεί κριτήριο εκ των ανθρωπίνων πραγμάτων για το εάν διέκειται καλός ή κακός το Θείον. Το Θείον ο Θεός είναι πάντοτε καλός, πάντοτε αγαθός και δεν μπορούμε να κρίνουμε τον Θεό από τα ανθρώπινα. Εκείνος μεν είναι αγαθός και μόνον ωφελεί, ουδέποτε δεν βλάπτει, μένοντας κατά αυτόν τον τρόπο και σε όλα αναλύωτος. Ο Θεός μόνο ευεργετεί, εχέει τη χάρη αυτού επί καλούς και αγαθούς, αλλά και επί τους κακούς. Εμείς δε, όταν παραμένουμε αγαθοί εξαιτίας της ομοιότητος προς τον Θεό, όταν ομοιάζουμε με τον Θεό και γινόμαστε και εμείς αγαθοί και παραμένουμε αγαθοί, τότε ενωνόμαστε με τον Θεό, λέει ο Μέγας Αντώνιος. Όταν όμως γινόμαστε κακοί εξαιτίας της ανομοιότητας προς τον Θεό, τότε χωριζόμαστε από τον Θεό. Και εάν ζούμε σύμφωνα με την αρετή, πλησιάζουμε στον Θεό. Ενώ εάν γίνουμε κακοί, τον κάνουμε εχθρό μας. Όχι ανεφλόγου οργιζόμενο, αλλά εξαιτίας των αμαρτημάτων, τα οποία μεν δεν επιτρέπουν στον Θεό να μας φωτίσει, αλλά μας ενώνουν με δαίμονες, οι οποίοι μας κολλάζουν. Δηλαδή δεν μας τιμωρεί ο Θεός, αλλά οι δαίμονες με τους οποίους εξομοιωνόμαστε και στους οποίους υποτασσόμαστε όταν γινόμαστε κακοί και εμποδίζουμε αφετέρου και τον Θεό να μας φωτίσει με το Θείο του φως, γιατί ακριβώς στείνουμε ένα τείχος μεταξύ μου και του Θεού, το τείχος των αμαρτιών και των παθών μας. Εάν όμως με προσευχές και καλά έργα βρίσκουμε την άφηση των αμαρτημάτων μας, τον μεταβάλλουμε, δεν λατρεύουμε τον Θεό ούτε τον μεταβάλλουμε, αλλά δια των πράξεών μας και της επιστροφής μας προς τον Θεό, λέγουμε μας ο Μέγας Αντώνιος, αφού θεραπεύσουμε τη δική μας κακία, πάλι απολαμβάνουμε την αγαθότητα του Θεού. Δεν είναι δηλαδή ότι όταν εμείς μετανοούμε, αλλάζει ο Θεός και γίνεται καλός απέναντί μας, ενώ πρώτα ήταν κακός, πάντοτε είναι καλός και πάντοτε μας αγαπά. Αλλά εμείς
μεταβαλλόμαστε και γινόμαστε δεκτικοί της Θείας Ευλογίας, του Θείου Φωτός, το οποίο εκχέεται επί πάντας ανθρώπους. Και πάλι απολαμβάνουμε την αγαθότητα του Θεού, γιατί γκρεμίζουμε ακριβώς αυτό το τείχος που εμείς είχαμε στήσει μεταξύ μου και του Θεού, το τείχος των αμαρτιών και των παθών. Επομένως, είναι όμοιο το να λέει κανείς ότι ο Θεός αποστρέφεται τους κακούς και ότι ο ήλιος κρύβεται από αυτούς που στερούνται της οράσεως. Όταν λοιπόν λέμε ότι ο Θεός αποστρέφεται τους κακούς, λέμε κάτι το οποίο είναι εσφαλμένο. Ο Θεός αγαπά και τους κακούς, αγαπά όλους, όπως ο ήλιος ανατέλει για όλους. Αλλά αυτοί οι οποίοι είναι τυφλοί, αυτοί δεν το βλέπουν και δεν είναι ότι ο ήλιος κρύβεται από αυτούς, αλλά αυτοί δεν έχουν τα πνευματικά μάτια, δεν έχουν τα αισθητήρια ανοιχτά για να το δουν, δεν έχουν τους οφθαλμούς. Έτσι και ο αμετανόητος άνθρωπος και κακός δεν έχει ανοιχτά τα πνευματικά μάτια, τα πνευματικά αισθητήρια για να βλέπει το Θείο Φως. Και δεν είναι ότι ο Θεός έχει κρυφτεί από αυτόν, αλλά ο ίδιος έχει κάνει αυτή την τεράστια καταστροφή στον εαυτό του, έχει υστερήσει τον εαυτό του από τα πνευματικά αισθητήρια, ή και αν τα είχε, αν είναι βαπτισμένος, τα έχει λάβει από τον Θεό, τα έχει όμως κλειστά, τα έχει απενεργοποιημένα. Ο Θεός αγαθός και απαθής και αμετάβλητος εστίν. Είδε της των μεν Θεών μη μεταβάλλεστε, ευλογόντε ηγείτε και αληθές, απορεί δε πως αγαθής μεν χέρι, κακούς δε αποστρέφεται, και αμαρτάνωση μεν οργίζεται, θεραπευόμενος δε ήλαιος γίνεται, ρητέων ως ούτε χέρι ο Θεός, ούτε οργίζεται. Εάν λέει απορείς, ενώ γνωρίζεις ότι ο Θεός είναι αμετάβλητος και αγαθός και απαθής, εάν απορείς και θεωρείς ότι ο Θεός φαίνεται καλός στους αγαθούς και αποστρέφεται τους κακούς και οργίζεται με τους αμαρτάνοντας και θεραπεύεται και εξηλαιώνεται όταν εμείς αλλάζουμε και μετανοούμε, θα πρέπει να σου πούμε, λέει ο Μέγας Αντώνιος, θα πρέπει να πούμε σε αυτόν τον άνθρωπο ότι ούτε χαίρεται ο Θεός, ούτε οργίζεται. Το γαρ χαίριν και λυπήστε πάθος, γιατί και το να χαίρεται ή να λυπάται είναι ένα πάθος, ενώ ο Θεός είναι απαθής. Ούτε δώρης θεραπεύεται, η δονή γαρ ανητηθεί, ούτε εξηλώνεται με τα δώρα και κολακεύεται, γιατί τότε θα φαινόταν ότι ητάται, ότι νικέται από την ειδονή, από την ευχαρίστηση, ενώ ο Θεός δεν νικάται από τίποτε, ούτε υποδουλώνεται σε κάτι, ούτε αλλάζει ανάλογα με τις δικές μας διαθέσεις. Ου θέμις εκ των ανθρωπίνων πραγμάτων εφ ή κακός έχει το θείον. Δεν πρέπει να κρίνουμε το θείον με κριτήρια ανθρώπινα και να προσαρμόζουμε τα ανθρώπινα πράγματα εις τον Θεό. Αλλά εκείνος μεν αγαθός εστί και ωφελεί μόνον, βλάπτει δε ουδέποτε, κατά ταύτα και ως αυτός έχουν. Πάντοτε είναι ο ίδιος και αναλύωτος, πάντοτε αγαθός είναι ο Θεός και πάντοτε ωφελεί και ποτέ δεν βλάπτει. Εμείς δε αγαθοί μένοντες, διομοιότητα Θεός είναι απτόμεθα. Εμείς όμως οι άνθρωποι, όταν παραμένουμε αγαθοί, τότε γινόμαστε όμοιοι με τον Θεό και τότε απολαμβάνουμε το Θείο Φως και την ζωή του Θεού ζούμε, δηλαδή ζούμε εν μακαριότητη και χαρά. Κακοί δε γενόμενοι διανομιότητα χωριζόμεθα του Θεού. Όταν όμως γίνουμε κακοί, τότε γινόμαστε ανώμοιοι με τον Θεό και χωριζόμαστε από Αυτόν. Και τότε βεβαίως αισθανόμαστε να μας αποστρέφεται ο Θεός. Αλλά στην πραγματικότητα εμείς έχουμε αποστραφεί τον Θεό και έχουμε φύγει μακράν Του και έχουμε χωριστεί από Αυτόν, διότι γινόμαστε κακοί, ενώ ο Θεός είναι πάντοτε αγαθός. Καταρετή ζώντες εχόμεθα του Θεού. Όταν ζούμε σύμφωνα με την αρετή, τότε ακολουθούμε τον Θεό, πλησιάζουμε τον Θεό και ενωνόμαστε με Αυτόν.
Κακοί δε γενόμενοι, εχθρόνοι μην ποιούμεν εκείνων, ούκ εκεί οργιζόμενων, αλλά των αμαρτημάτων, Θεόν μεν ημίν ούκ αιώντων ελάμπιν, δαίμος ιδέ κολαστικής συναπτόντων. Και όταν εμείς λέγει γινόμαστε κακοί, κάνουμε τον Θεό εχθρόν μας, ή πιο σωστά τον αισθανόμαστε ως εχθρό, και ότι οργίζεται όχι μάταια απέναντί μας. Αλλά δεν είναι ότι ο Θεός οργίζεται και είναι εχθρός μας, αλλά τα δικά μας τα αμαρτήματα δεν αφήνουν τον Θεό να λάμψει σε μας, να μας φωτίσει και να μας χαροποιήσει και να μας καταστήσει μακαρίους. Και αντίθετα μάλιστα συναπτόμαστε με τους κολαστικούς δαίμονες, με τους δαίμονες οι οποίοι μας κολλάζουν και μας ταλαιπωρούν και μας τιμωρούν, γιατί ο διάβολος είναι απαρχής ανθρωποκτόνος και χαίρεται να βασανίζει τους ανθρώπους. Είδε ευχές και ευποιείες, λύσιν αμαρτημάτων ευρίσκομεν, ού τον Θεόν θεραπεύομεν και μεταβάλλομεν, αλλά δια των δρωμένων και της προστοθείων επιστροφής, την ημετέραν κακή ανιώμενη, πάλιν της του Θεού αγαθότητος απολάβομεν. Όταν λοιπόν εμείς, λέει ο Μέγας Αντώνιος, με προσευχές και με τα καλά έργα επιτυχάνουμε τη λύση των αμαρτημάτων μας, διαλύουμε τα πάθη και εξαλείφουμε τις αμαρτίες μας, δεν είναι ότι θεραπεύουμε τον Θεό, τον εξηλαιώνουμε και τον μεταβάλλουμε και αλλάζει ο Θεός διαθέσεις απέναντί μας, αλλά εμείς με αυτά που κάνουμε και με την επιστροφή μας προς τον Θεό θεραπεύουμε τη δική μας κακία και έτσι απολαμβάνουμε την αγαθότητα του Θεού. Σαν τον τυφλό ο οποίος ανοίγει τα μάτια του και βλέπει πλέον τον ήλιο και χαίρεται. Και ενώ μέχρι τότε νόμιζε ότι ο ήλιος είχε κρυφτεί, στην πραγματικότητα εκείνος είχε στερήσει τον εαυτό του από το ηλιακό φως. Ώστε όμοιον λέγειν, τον Θεόν τους κακούς αποστρέφεστε και τον ήλιον της εστερημένης της οράσεως κρύπτεστε. Και έτσι λέγει ο Μέγας Αντώνιος επιγραμματικά, όταν λέμε ότι ο Θεός αποστρέφεται τους κακούς, είναι σαν να λέμε ότι ο ήλιος κρύβεται από τους τυφλούς. Αλλά δεν είναι ότι ο ήλιος έχει κρυφτεί. Οι τυφλοί, επειδή είναι ακριβώς τυφλοί, δεν μπορούν να το δουν. Και όταν ο άνθρωπος καταλάβει όλα αυτά, τότε φροντίζει να ζει πάντοτε εν μετανοία. Είναι μεγάλη αυτή η πλάνη που έχει επισέλθει στη δυτική θεολογία, ότι τάχατες ο Θεός οργίζεται. Αυτή η δυτική αντίληψη περί Θεού δίκαιου, που απαιτεί ικανοποίηση της δικαιοσύνης Του και εξηλαίωση όταν εμείς αμαρτάνουμε, αυτή η αντίληψη καταρρύπτεται εδώ. Ο Θεός βεβαίως είναι δίκαιος, αλλά είναι και αγαθός και παραμένει πάντοτε αγαθός και ποτέ δεν οργίζεται εναντίον των ανθρώπων. Αλλά όπως είπαμε, εμείς γινόμενοι κακοί αισθανόμαστε την απουσία του Θεού, αισθανόμαστε τη στέρηση που εμείς επιβάλλουμε στον εαυτό μας ως οργή του Θεού. Η ιδέα περιοργισμένου Θεού που απαιτεί θυσίες εξηλαιώσεως, και αυτό είναι μια μαγική θρησκευτικότητα, όλο αυτό καταρρύπτεται εδώ από τον Μέγα Αντώνιο. Ο Θεός είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης, που φωτίζει και ευεργετεί τους πάντες, αλλά δεν είναι ικανοί όλοι να δεχθούν και να απολαύσουν τις ευεργεσίες Του, διότι δεν έχουν πνευματικά αισθητήρια ή έχουν, αλλά δεν είναι ανοιχτά, δεν είναι ενεργά. Τα πνευματικά αισθητήρια, όπως μας λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, δημιουργούνται με την πνευματική γέννηση, δηλαδή με το Άγιο Βάπτισμα. Στη συνέχεια με το Άγιο Χρίσμα δίδεται και η Θεότης, η Θεία Ενέργεια, η Θεία Χάρις, η Χάρις του Αγίου Πνεύματος. Και ο άνθρωπος μπορεί, αφού έχει έρθει στην πνευματική ύπαρξη, μπορεί να έχει και την ανάλογη και απαιτούμενη ενέργεια για να κινηθεί προς τον Θεό, να είναι καλός και να ομοιωθεί με τον υπερπάντα καλόν Θεόν. Όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει, αμετανόητα, απενεργοποιεί τα πνευματικά του αισθητήρια και δεν επιτρέπει στη Θεία Χάρη να τον φωτίσει και να τον
καθαρίσει και να τον θεώσει. Όταν μετανοήσει ο άνθρωπος, επανενεργοποιεί τα πνευματικά του αισθητήρια και την Θεία Χάρη που πήρε με το Άγιο Βάπτισμα. Επαναλειτουργούν τα πνευματικά του αισθητήρια και ο άνθρωπος κοινωνεί με τον Θεό, ομοιώνεται με τον Θεό και σώζεται. Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.